την αδυναμία πλέον και στο αναισθησιολογικό τμήμα αλλά και στο ακτινολογικό να εφημερεύει, ξεκινώντας ιδιαίτερα στο αναισθησιολογικό από σήμερα, έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην ίδια λειτουργία του νοσοκομείου του Βενιζελίου, όσο και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Με τα εντέλεστε, με αυτού του είδους μπαλώματα δεν μπορεί ουσιαστικές να δοθούν λύσεις και βεβαίως έχουν επιπτώσεις και στα δύο νοσοκομεία. Δεν θα μας φανεί περίεργο, ήδη και με τις καταστάσεις που ήδη ζούμε, αύριο μεθαύριο ένα μέρος του Βενιζελίου νοσοκομείου ή ακόμα και ολόκληρο να αναστείλει τη λειτουργία του και όλοι οι ασθενείς να κατευθύνονται στο Παγνί, ή όπως επίσης δεν θα μας φανεί παράξενο με βάση και τα λεγόμενα του κυρίου Γεωργιάδη ότι τα 3/4 των ογκολογικών ασθενών δεν χρειάζονται τα φάρμακα, η ίδια λειτουργία και του ογκολογικού τμήματος εκεί να έχει την ίδια μοίρα σε σχέση με τους ογκολογικούς ασθενείς και την μετακίνησή τους στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Πρέπει να σημάνουμε συναγερμό, εμείς οι μαχόμενοι υγειονομικοί, ο ηρακλειώτικος λαός να είναι σε ετοιμότητα. Θα πρέπει ο ίδιος με τον αγώνα του μαζί με τους υγειονομικούς να υπερασπιστούν και τα δύο νοσοκομεία του νομού, ώστε να μπορέσουν να επιτελέσουν το ρόλο που για το οποίο φτιαχτήκανε. Το ένα να είναι νομαρχιακό νοσοκομείο, το νοσοκομείο που θα απευθύνεται στο σύνολο των Ηρακλειωτών, και το πανεπιστημιακό νοσοκομείο να καλύπτει τις ανάγκες του νησιού σε εξειδικευμένες τριτοβάθμιες υπηρεσίες. Καμία σκέψη για συρρήκνωση, κατάργηση, συγχώνευση δομών, άμεση στελέχωση όλων των κενών οργανικών θέσεων, αναπροσαρμογή, αναμόρφωση των οργανισμών και βεβαίως καμιά σκέψη για απόλυση κανενός εργαζόμενου. Θα μας βρούνε απέναντί τους πολύ σύντομα, σπήρανε ανέμους, θα θερήσουν θύελες οι κυβερνώντες και οι διοικούντες.